Του κύριο Σπύρου Λάπα από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα έχει το λόγο για 15 λεπτά και θα ξεκινήσει με τη διαδικασία των ερωταπαντήσεων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα κύριε Στουνάρα. Καλώς ήρθατε. Εδώ παρήλασαν διευθύνοντες σύμβουλοι, δύο στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος, ο πρώην διοικητής ο κύριος Προπόπουλος, και μας επιβεβαίωσαν δύο πράγματα. Έχουμε δανεισμό 1,3 δις για τα ΜΜΕ, 420 εκατομμύρια για τα κόμματα. Το σύνολο του δανεισμού των κομμάτων είναι κόκκινα, 420 εκατομμύρια, και πάνω από το μισό τα δάνεια των ΜΜΕ. Πώς στάσαμε μέχρι εδώ, κυρία Στουρνάρα? Και αν μπορείτε στην πορεία που φτάσαμε σε εδώ, υπάρχει κάποια ευθύνη και το υποπτικό ρόλο της και το ελεγκτικό ρόλο που δεν άσκησε η Τράπεζα της Ελλάδος? Ευχαριστώ για το ερώτημα. Καταρχήν για τα ΜΜΕ, για να απαντήσω και στο ερώτημα που έθεσε πριν ο Πρόεδρος, τα δάνεια είναι περίπου 1,3 δις σήμερα, αν θυμάμαι, με υπόλοιπο Μαρτίου 2016, και τα αυτά που είναι σε καθυστέρηση είναι 317 εκατομμύρια. Που σημαίνει ότι ο μέσος όρος στα ΜΜΕ μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι 25%. Είναι εκ των χαμηλότερων που έχουμε στην ελληνική οικονομία. Όσον αφορά τα κόμματα, τα 400 εκατομμύρια είναι μαζί με τους εξολογιστικούς τόκους. Είναι 250 περίπου, 290 αν θυμάμαι καλά. Φτάσαμε εδώ κυρίως λόγω της κρίσης. Λόγω της κρίσης που, όπως είπα, δεν έφταγαν οι τράπεζες. Η χώρα έφτασε στα όρια της χρεοκοπίας. Ευτυχώς απεφεύχθη με πρωτοβουλίες κυβερνήσεων από το 2010 μέχρι σήμερα, μέχρι και σήμερα. Επομένως, αυτό που παρατηρούμε, που είναι η χειροτέρευση των χαρτοφυλακίων δανείων, κυρίως οφείλεται στην κρίση, μη τραπεζική κρίση, δημοσιονομική κρίση, η οποία δημιούργησε ύφεση, η οποία με τη σειρά της είναι το κύριο αίτιο της χειροτέρευσης των χαρτοφυλακίων αυτών. Η Τράπεζα της Ελλάδος και από το Νοέμβριο του 2014 και μετά ο Ευρωπαϊκός Εποπτικός Μηχανισμός, παίρνουμε όλα τα μέτρα, δεν περιμένουμε δηλαδή να περάσει ύφεση για να βελτιωθούν τα χαρτοφυλάκια. Σαφώς και θα γίνει αυτό, και η μεγαλύτερη βελτίωση θα έρθει από τη μετατροπή της ύφεσης σε ανάκαμψη, αλλά παίρνουμε και άλλα μέτρα. Παίρνουμε και άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, και η κυβέρνηση νομοθετεί μέτρα σημαντικά που θα επιτρέψει να ξεφύγουμε από το φαύλο αυτό κύκλο. Μάλιστα. Πάντως, τα δικά σας πορίσματα από το 10 ήδη διαπιστώνουν τα εξής, κύριε Στουρνάρα. Πρώτον, αναχρηματοδότηση τόκων με κατάρρευση όλων των δεκτών, βέβαια, των εταιριών ΜΜΕ, του κυρίως, αλλά και των κομμάτων. Εγγύηση μεταχρονωμένων επιταγών, χωρίς ασφαλείς και εγγύησης δάνεια. Δανειοδότηση μετά το 9 με τα ίδια κριτήρια που έπαιρναν δάνεια και πριν την κρίση. Εδώ είναι ένα παράδοξο του ελληνικού φαινομένου μόνο. Εγγύηση των μετοχών της ίδιας εταιρείας που δανείζεται. Μας το πει ο πρόεδρος, δεν είναι νόμιμο. Ενίσχυση ταινιοθήκης με προσδιορισμό αυθαίρετης εκτίμησης σε ύψη εκατοντάδων εκατομμυρίων. Σήμερα δεν έχει ούτε ένα ευρώ. Και μάλιστα λέει ο κύριος Πάσχα στο πόρισμά του και υποκειμενική βελτίωση των δικτών. Δηλαδή μαγείρημα των δικτών για να μπορούν να έχουν ευνοϊκή μεταχείριση και να παίρνουν πολλά δάνεια. Με βάση όλα αυτά, από το 10 τουλάχιστον, δεν πρέπει να παρεμβεί η Τράπεζα της Ελλάδος που να ασκήσει τον υποπτικό και ελεκτικό της ρόλο? Δεν ισχύουν αυτά που λέτε, κύριε Λάπα. Κύριο Πάσχα, θα λέω στον πόρισμό του. Έχω δει πολύ προσεκτικά και την κατάσταση του κύριου Πάσχα και τι είπε ο κύριος Πάσχας. Ειδικά στα ΜΜΕ, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παρά την κρίση, μόνο δύο έχουν πρόβλημα. Ο Δόλο Πήγασος και ο Σταρ, πολύ λιγότερο. Το Άλτερ που έκλεισε 300 εκατομμύρια και το Άλτερ. Τα υπόλοιπα είναι ενήμερα δάνεια και οι μέτοχοι. Τι λέτε πως το Άλτερ, τι λέτε κύριε Στουνάρα? Δεν έρθει ο ίδιος, το λέτε μου, είπατε ότι δεν πληρώνω. Σας άκουσα, αφήστε με και εμένα τώρα να τελειώσω. Και μάλιστα σύμφωνα και με τον πίνακα που σας κατέθεσε ο κύριος Πάσχας, οι μέτοχοι έχουν εισφέρει από τότε μέχρι σήμερα πάνω από 420 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν δεν είναι η εικόνα αυτή την οποία περιγράφεται. Η εικόνα είναι πολύ καλύτερη και ευτυχώς ότι μέσα στην κρίση κρατήσαμε. Μάλιστα. Τώρα από εκεί και πέρα, βέβαια, να τελειώσω, η Τράπεζα της Ελλάδος προσαρμόζεται. Όταν ήρθα στην Τράπεζα Ελλάδος βρήκα ένα προσωπικό έτοιμο πόλεμο, αλλά με μεγάλες απώλειες λόγω συνταξιοδότησης. Από τότε μέχρι σήμερα έχουμε ενισχύσει τις εποπτικές διευθύνσεις και τη διεύθυνση επιθεώρησης με πάνω από 57 στελέχη, κυρίως από την αγορά, υψηλού επίπεδου, ούτως ώστε μαζί σήμερα με τον Ευρωπαϊκό Εποπτικό Μηχανισμό να δρούμε περισσότερο προληπτικά
Βεβαίως όταν χρειάζεται κατασταλτικά, αλλά να προλαβαίνουμε καταστάσεις, δηλαδή να μην περιμένουμε, να το πω έτσι απλά, να εμφανιστεί το πρόβλημα για να κινηθούμε, να είμαστε δηλαδή πιο πολύ προμηθείς παρά επιμηθείς. Μάλιστα. Μόνο σας θυμίζω, δόλ 180 εκατομμύρια, τη λέτε προς 115, πήγα στους 80, άλτερ πάνω από 300. Και μου αναφέρατε μόνο τα δύο. Αυτά τα τέσσερα μόνο, από τα 15, τα 20, τα 30, είναι 680 εκατομμύρια, κύριε Μαστούνα. Σας το θυμίζω απλώς. Αφήστε, είναι μια εκτίμηση για μου. Για να μην μένω εντυπώσεις. Είπε πριν ο πρόεδρος. Αυτό είναι συνολική χρηματοδότηση. Δεν σημαίνει ότι είναι μη εξυπηρετούμενα. Σας είπα ποια είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Κύριε Πρόεδρε, μην είστε στον χρόνο. Σας είπα, από τα 1,3 δις, μη καταγγελμένα και μη εξυπηρετούμενα, δηλαδή πάνω από 90 μέρες, είναι 317. Μάλιστα. Ωραία. Κρατάμε την απάντησή σας. Εγώ πάντως σας ανέφερα αυτά τα νούμερα. Αυτά είναι τα νούμερα που μας είπαν εδώ. Νομίζω δεν επιδέχονται αφισβήτησης. 300. 300 το άλτερ μόνο και δεν έχει πληρωθεί ούτε μία δραχμή, ούτε πρόκειται να πληρωθεί, ούτε ένα ευρώ. Πάση περιπτώσει. Δεν λέω, μη σα πω για τον Δόλο, για τον Τηλέτυπο, για τον Πίγασο και. Αν το σκέφτε τον Άρη, για να μην το εντυπώσει. Τα νούμερα που ανέφερε ο κύριος Λάπας, να μας τα διευκρινίσετε. Δεν έχουμε κανένα θέμα να τη διηγήσουμε. Δηλαδή, αν είναι 180 ο Δόλο, 120 το Μέγα, είναι 300 από μόνα του. Άρα ξεπερνούν το νούμερο που είπατε. Πήγα αν βάλουμε, 80, μέσα, και 300 το αν βάλουμε μέσα το Άλτερ, αν βάλουμε τον Πίγασο. Τα στοιχεία τι είναι καταγγελμένα από τις τράπεζες και τι είναι σε καθυστέρηση. Κύριε Στουρνάρα, λίγο στο μικρόφωνο. Ίσως αυτό, κύριε Στουρνάρα, να τα ξαναδούμε. Ξέρετε πού μπορεί να μας βοηθήσει αυτό, κύριε Στουρνάρα. Αν δηλαδή. Εσείς είπατε ότι είναι 300 εκατομμύρια. Παράδειγμα, λέω. Και 300 είναι μόνο τα δύο που ξέρουμε εμείς ότι έχουν καταγγελθεί, γιατί μας τα είπαν και οι ελεγχτές της τράπεζας. Αν δεν είναι αυτό, ίσως οι τράπεζες δεν καταγγέλνουν αυτά που δεν πληρώνονται. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Πάλι λειτουργία τραπεζικού τομέα, να το ελέγξουμε. Μήπως πρέπει να γίνεται λίγο καλύτερα και λίγο πιο αυστηρά. Πάντως, τα τέσσερα συγκεκριμένα, για να μην βάλω μέσα ελευθεροτυπίες ή οτιδήποτε άλλο που θα τα δούμε, δεν έχουν έρθει ακόμα. Συπολογισμούς είναι ήδη ένα πεντακοσάρι που είπε ο κύριος Λάπας. 680, κύριε Πρόεδρε. 680. Τέσσερα μόνο. Λοιπόν, αλλά θα δούμε, κύριε Στουρνάρα. Θα τα δούμε, κύριε Στουρνάρα. Παρακαλώ να μας το στείλει και γραπτός, όπως είπε όμως ο διοικητής. Κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, παρακαλώ. Δεν αποδέχεστε να μας το στείλει. Δέχεστε ως αληθή. Τέτοια ευκολία χαρακτηρισμών. Ναι. Είστε απίστευτος. Κύριε Λάπα. Είστε απίστευτος. Στο νούμερο τέτοια αυτό ευκολία χαρακτηρισμών. Παρακαλώ πολύ, κύριοι συνάδελφοι. Κύριε Λοπέρδο, ξεκινήστε. Κύριε συνάδελφοι. Να τα δούμε στο έγγραφο. Λοιπόν, σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι. Εδώ θέλω να διευκρινίσουμε κάτι για να λειτουργεί η Επιτροπή σωστότερα. Κύριε Λοβέρδο, ξέρετε καταρχήν ότι δεν έχετε μικρόφωνο, αλλά δεν σας ακούει κανείς. Αλλά επαναλαμβάνω. Ξέρετε εσείς όπλοι γεγονός. Είναι γεγονός ότι αυτή η Επιτροπή συστάθηκε, κύριε Λοβέρδο, για να διευκρινίσει πόσα έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός από τις πολιτικές που εφαρμόσκαν μέχρι τώρα. Έχετε ιδέα άποψη, είναι κύριε Λοβέρδο. Διαβάσατε στην 162 να δείτε τι οφείλονται. Κύριε Γιόλα, σας παρακαλώ. Δεν υπάρχει θέμα τεχνητής όξυνσης. Έχω μια κουβέντα εγώ με τον κύριο Στουρνάρα. Σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Στουρνάρας. Ναι, είπε κάτι όμως πολύ σημαντικό. Επαναλαμβάνω. Και επειδή λοιπόν ο κύριος Στουρνάρας ορκίστηκε, όχι ο κύριος Λοβέρδος. Ακριβώς. Να μας το στείλει και γραπτός. Και προφορικά λοιπόν όπως το έχει. Γιατί πράγματι μας έχουν δώσει ψεύτικα χαρτιά που δεν τα έχει διαβάσει ο Ανδρέας ο Λοβέρδος. Γιατί όπως μου λέει δεν πάει να διαβάσει. Ευχαριστώ έχει άλλες δουλειές. Ευχαριστώ, κύριε Νικολόπουλε. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Τώρα, σας παρακαλώ. Γιατί κάποιος λέει ψέματα. Σας παρακαλώ. Ορκίζεται ψέματα. Σας παρακαλώ. Ζούμε τον ελληνικό λαό και πέντε μήνες εδώ πέρα, Νίκο, γίνεται παραμύθι. Σας παρακαλώ, κυρία Καβαδία. Θα παίζει ο πρωθυπουργός παιχνίδια. Κύριε Λοβέρδο. Κύριε Λοβέρδο, σας παρακαλώ. Θα έχετε στοιχεία. Το λόγο και αυτή θα μιλήσετε όλοι. Κύριοι συνάδελφοι, είναι πολύ νωρίς για να ξεκινάμε με ένταση. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε κάνει σύστημα εσείς. Καλημέρα σας. Πέντε μήνες. Θα το πληρώσετε στο λαό όλο αυτό. Θα γίνουν οι εκλογές. Κύριε Λοβέρδο. Θα το πληρώσετε στο λαό. Δεν θα βρείτε κύριε την Λοβέρδο. Ψήφο σας. Κύριε Λοβέρδο. Θα βρείτε την ψήφο σας. Δεν υπάρχει λόγος έντασης. Δεν θα βρείτε την ψήφο. Σας παρακαλώ. Μα δεν μπορώ να καταλάβω ιδιαίτερα τώρα από την πλευρά αυτή γιατί παρασύρεστε σε ένα παιχνίδι δηλώσεων αυτή τη στιγμή. Σας παρακαλώ. Ο κύριος Λοβέρδος. Σας παρακαλώ, κύριε. Θα βρείτε ψήφο των καναλαρχών, ο κύριος Λοβέρδος. Σας παρακαλώ, κύριε Λοβέρδο. Μετρήστε πώς είναι καναλάρχες που θα σας ψηφίσουν. Εμάς θα μας ψηφίσουν αυτοί που θέλουν να τους ελέγξουμε, κύριε Λοβέρδο. Εσείς μετρήστε πώς είναι καναλάρχες που σας στηρίζουν και θα σας ψηφίσουν. Και τους λοιπόν, παρακαλώ πολύ. Εσείς πηγαίνατε να στήσετε κανάλι, αδερφέ. Κύριε Λοβέρδο.
Εσείς κάνατε Λάπα... καριέρα στα κανάλια, όλοι. Κύριε Λοβέρδο, παρακαλώ. Κλείστε, σας παρακαλώ, κύριε Λάπα, το μικρόφωνο σας. Να πω εγώ με τον κύριο Στουρνάρα κάτι για να. Κύριε Στουρνάρα, εσείς μπορείτε να το έχετε ανοιχτό συνέχεια, μην ανησυχείτε. Γιατί μπορείτε να το έχετε, γιατί τη δική σας τοποθέτηση χρειαζόμαστε. Οπότε εσείς είστε προτεραιότητα και κάθε φορά ο προσκεκλημένος μας αυτά που έχει να πει τα ακούμε με μεγάλη προσοχή. Είναι γεγονός ότι πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό το θέμα. Εμείς έτσι κι αλλιώς, κύριε Στουρνάρα, θα το διευκρινίσουμε με βάση και τα έγγραφα, τα οποία θα ζητήσουμε επικαιροποιημένα από τις τράπεζες με 30 Οκτωβρίου, λίγο πριν αρχίσουμε τη σύνταξη του πορίσματος. Από τη συζήτηση που γίνεται εδώ όμως, τουλάχιστον από 4 ενδεικτικά, τα οποία αναφέρετε τα δύο κι εσείς, αν δεν κάνω λάθος, τον δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, τον Τηλέτυπο, τον Πίγασο και το Άλτερ, προκύπτει από αυτά που εμείς γνωρίζουμε, βεβαιωμένα, ληξιπρόθεσμα και υποκαταγγελία, γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι καταγγελίες, είναι γεγονός, τάξη μεγέθους, σας είπαμε, περίπου 680-700 εκατομμυρίων, ή, εν πάση περιπτώσει, ας είναι το ίμιση του 1-300 που έχουμε δηλώσει εξ αρχής. Εμείς αυτά τα στοιχεία τα έχουμε πάρει από τις τράπεζες. Και τα γνωρίζουν γιατί τα πανδιευθύνονται σύμβουλοι εδώ. Και μάλιστα, ακόμα και για ένα δάνειο που ήταν, ας το πούμε έτσι, οριακό, το πόρισμα που ήρθε τη Τράπεζα Ελλάδος του Πίγασου ήρθε και το επιβεβαίωσε. Δικό σας πόρισμα. Όπως και του Δόλου, όπως και του Τηλέτυπου. Εδώ ήταν και ο διευθύνων σύμβουλος του Τηλέτυπου την Παρασκευή, 4 μέρες πριν, δεν πέρασαν πολλές μέρες. Αυτά είναι επιβεβαιωμένα. Και έχουν καταγγελθεί του Τηλέτυπου γιατί δεν έκαναν και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Είναι δεδομένο για μας ότι είμαστε στο ίμιση του 1-300 ως καταγγελίες και πρέπει να δούμε το άθροισμα μαζί με το City Press, την ελευθεροτυπία και όλα τα υπόλοιπα τα οποία τα ψάχνουμε. Μας έχει ξύρει ο κ. Πάσχας έγγραφο των υποκαταγγελία πορισμάτων που ελέγχονται. Θα τα δούμε όλα αυτά. Η δική σας αρχική εκτίμηση ήταν ότι είναι στο ύψος των 300 εκατομμυρίων οι καταγγελίες. Δεν αντιστοιχεί ούτε καν στα δύο από τα τέσσερα που σας είπα. Βεβαίως. Τα νούμερα τα ξέρετε εσείς έτσι κι αλλιώς. Σας παρακαλώ, μισό λεπτό. Να το διευκρινίσουμε με ηρεμία. Η Επιτροπή δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν έχει ρεμία. Επειδή ακριβώς διάβασα τις καταθέσεις άλλων μαρτύρων. Ποια δάνεια είναι σε καθάριση. Θα το διευκρινίσουμε αυτό, ναι. Με λογιστικό τέλος του χρόνου ανέρχονται σε 1.311 εκατομμύρια. Και τμήμα 319 εκατομμυρίων αφορά καταγγελμένες συμβάσεις και καθυστερήσεις πάνω από 90 ημέρες. Ωραία. Άρα, λοιπόν, κύριε Στουρνάρα, εγώ το κρατώ. Πίνακες, αν θέλετε. Το κρατώ αυτό. Επειδή, για να, γιατί μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες για τα νούμερα, αυτό όμως που είναι αδιαφεσβήτητο είναι το εξής. Το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα ως αυτό που λέμε των ανοιγμάτων, έτσι, όχι των δανείων μόνο, και αυτά που έχουν πιθανότητα να θετηθούν, γιατί τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι μικρότερα. Άρα μιλάω για μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, που είναι δηλαδή μη εξυπηρετούμενα δάνεια και αυτά που εξυπηρετούνται, αλλά είναι πιθανώς να μην εξυπηρετηθούν, στο ποσοστό του συνόλου σε όλη την Ελλάδα είναι 45%. Τώρα, στις επιχειρήσεις, στον επιχειρηματικό τομέα, τις μεγάλες επιχειρήσεις, γιατί στους επαγγελματίες είναι πολύ, πολύ πιο ψηλό. Στους επαγγελματίες είναι 67,2. Είναι 67,2 στους επαγγελματίες, 59,9 στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα, στις μεγάλες επιχειρήσεις, ο μέσος όρος είναι 29,1 στις μεγάλες επιχειρήσεις. Στην ναυτιλία, που μέχρι τώρα είναι ο κλάδος με την καλύτερη επίδοση, είναι 27,4. Στα ΜΜΕ, τουλάχιστον από τα νούμερα που βγάζω εγώ, είναι 25. Αναχρηματοδοτήσεις δεν είχαν οι μικρομεσαίοι. Σύμφωνα με τους ορισμούς. Όχι, λέω αναχρηματοδοτήσεις δεν είχαν οι μικρομεσαίοι, κύριε Πρόεδρε. Σύμφωνα με τους ορισμούς της Ευρωπαϊκής. Έτσι, το κάνουμε ενήμερο με το γνωστό κόλπο. Θα έχετε το λόγο, σας παρακαλώ, κύριε Νικολόπουλε. Κύριε Στουρνάρα, προφανώς μιλάτε για δάνεια τα οποία είναι σε καθυστέρηση και όχι να μεσέ για δάνεια των ΜΜΕ που είναι στον εκαθαριστή. Έτσι, αν έχουμε δάνεια στον εκαθαριστή όμως. Και το Άλτερ είναι... που είναι στον εκαθαριστή, αυτομάτως από τα 315 πάει στα 615. Ναι, και για τις άλλες επιχειρήσεις. Μιλάμε τώρα για συγκρίσεις. Εμείς πρέπει να εκτιμήσουμε πώς συμπεριφέρθηκαν οι τράπεζες συνολικά στα ΜΜΕ. Άρα μας ενδιαφέρουν και σε καθυστέρηση και σε εκαθάριση. Λοιπόν, θα έρθει η ώρα του καθένα. Όχι. Να τηρήσουμε διαδικασία. Να το ξέρουμε. Κύριε Σταμάτη, κάνουμε έρευνα.
Έρευνα. Μέχρι στιγμής γίνεται, γίνεται ποιοτικά αυτή τη στιγμή. Όχι, όχι, ένα λεπτό. Η έρευνα πώς γίνεται. Ποιοτικά. Αυτή τη στιγμή γίνεται αποτελεσματικά και ποιοτικά. Αν εμείς μέρος στην έρευνα. Βεβαίως έχετε δυνατότητα, αν δεν προσβάλλουμε τη διαδικασία και τον μάρτυρα που είναι εδώ. Δεν είναι προσβολή. Δεν νομίζω τώρα, κύριε Σταμάτη. Κύριε Σταμάτη, υπερβαίνετε και εμένα τώρα, για όνομα του Θεού. Όλοι οι συνάδελφοι. Ο κύριος Χριστόφορος Παπαδόπουλος. Να ρωτήσουν. Με ένα πολύ ωραίο τρόπο ρώτησε. Λοιπόν, το προσπαθώ αυτό, κύριε Σταμάτη. Με πολύ ήπιο τρόπο γίνεται. Κρίνηση στοιχείων. Ωραία, κύριε Στουρνάρα. Αυτό που κάνετε είναι παραβίαση. Αυτό που έχουμε συμφωνήσει. Θα ήθελα να πω πολλά πράγματα για αυτό που κάνετε, αλλά δεν το κρίνω, κύριε Σταμάτη. Εμένα θα το πείτε αυτό. Λοιπόν, προσέξτε, Πρόεδρε. Κύριε Στουρνάρα, εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι το εξής. Και θα ενεργήσει το εδώ, λοιπόν, τώρα. Είτε το πιστεύετε είτε όχι. Κύριε Σταμάτη, αφήστε με, μιλάω με τον κύριο Στουρνάρα αυτή τη στιγμή. Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια διαφορετικότητα στην προσέγγιση. Αν τυχόν υποκρύψουμε στοιχεία, είτε γιατί είναι στον εκαθαριστή, είτε γιατί είναι ληξιπρόθεσμα και δεν έχουν καταγγελθεί, δεν θα κάνουμε καλό στις τράπεζες. Μπορεί να κάνουμε κακό αν αφήνουμε πράγματα που δεν τα εντοπίζουμε για να τα λύνουμε θεσμικά, με οδηγίες, με παραμέτρους, με κυρώσεις, που είναι και η δουλειά της Τράπεζας της Ελλάδος. Αν από την άλλη μεριά τα νούμερα είναι σε άλλα στατιστικά δοχεία, όπως είναι ο εκαθαριστής, επίσης δεν βοηθάει την εικόνα που έχει η Επιτροπή σχετικά με την αδυναμία εξόφλησης των δανείων. Γιατί εμείς ψάχνουμε να βρούμε ποια δάνεια δεν εξοφλούνται. Γιατί διαπιστώσαμε τη συζήτηση ότι τα αναδιαρθρωμένα δάνεια, αυτά δηλαδή που είναι ληξιπρόθεσμα, δεν μπορούν να πληρώσουν τους στόκους τους ή τις δόσεις και πηγαίνουν σε ρύθμιση, σε αναδιάρθρωση, ενσωματώνονται ξανά στα ενήμερα. Αυτό δεν αποτυπώνει την ακριβή εικόνα της εξυπηρέτησης του δανείου, άρα και της τράπεζας. Δεν συμφωνώ. Το καταλαβαίνετε αυτό, νομίζω. Όχι, όχι. Υπάρχουν ορισμοί. Εδώ όμως, κύριε Στουρνάρα, εγώ θα πω το εξής. Εμείς έχουμε 4 συγκεκριμένα μεγάλα συγκροτήματα τύπου. Σας ανέφερε ο κύριος Λάπας, ήταν η τοποθέτηση ενός συγκητή. Θα μιλήσουν και οι επόμενοι. Κρατήστε και αυτό το στοιχείο, παρακαλώ. Εμείς κρατούμε και το δικό σας. Το καταθέσατε το νούμερο αυτό. Η απόσταση των αριθμών είναι μεγάλη. Πρέπει να το διευκρινίσουμε. Είναι σημαντικό. Δεν είναι αμεληταίο για μας. Δηλαδή το να είναι 290 που λέτε εσείς ή να είναι 680 που είπαν οι διευθύνοντες σύμβουλοι, ο κύριος Λάπας, όποιος το είπε θα τα βρούμε στα πρακτικά, δεν είναι απλό. Χρειαζόμαστε μια βάση ισχυρή για να δουλέψουμε εμείς. Λοιπόν, κύριε Στουρνάρα, ας συνεχίσει ο κύριος Λάπας, δεν έχω διακόψει τον χρόνο. Οπότε και η Τράπεζα της Ελλάδος τι μας λέει, πόσο είναι τελικά. Ναι, και εγώ θα ήθελα να το πάμε περαιτέρω. Σας απάντησα. Είναι 25%. Θέλαμε και έγγραφο. Καμία εξυπηρετούμενα δάνεια. Το είπε, έχει καταγραφεί είναι αυτό. Είναι 25% του συνόλου των δανείων, του δανεισμού της συγκεκριμένης κατηγορίας. Με την επίσημη κατηγοριοποίηση της Τράπεζας Ελλάδος και του SSM. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό επιφυλάσσουμε, είναι τα τελευταία διαθέσιμα που έχουμε. Είναι τα τελευταία διαθέσιμα που έχουμε. Αυτά είναι τα στοιχεία που μου έδωσε χθες η υπηρεσία. Ωραία, ωραία. Τα πήρα από την υπηρεσία. Βοηθούσε το Ελλάδος να δεχτεί ερωτήσεις ο κύριος διοικητής. Τώρα θα δεχτεί από τον κύριο Λάπα. Να διευκρινίσουμε γιατί υπάρχει αυτή η αναντιστοιχία. Βεβαίως, βεβαίως. Την οποία επικαλείται η πλειοψηφία συνήθως. Ο κύριος Λάπας. Κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι. Κύριοι συνάδελφοι, μα δεν είναι ανάγκη να πείτε στον κύριο Βορύδη ένα προς ένα τα δάνεια. Θα τα καταθέσετε στη δική σας τοποθέτηση. Δεν αφορούν τον κύριο Βορύδη. Τον κύριο Στουρνάρα πιθανά. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής όμως. Ο κύριος Λάπας, του δίνουμε τον χρόνο γιατί είναι εις βάρος των υπολείπων ερωτώντων. Να πάρουμε λίγο τη διαδικασία. Νομίζω η διακοπή ήταν διαφωτιστική, τουλάχιστον για την απόσταση στοιχείων που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είχατε πει για 4-5 και κάποιες παραβιάσεις. Συνεχίστε από εκεί. Παρακαλώ, μου έναρξη. Στον κύριο Στουρνάρα, εάν κρίνει ότι από το 2000 και μετά μέχρι σήμερα ο εποπτικός και ο ελεγκτικός ρόλος της Τράπεζας Ελλάδος ασκήθηκε παντάπαση. Διότι και ο κύριος Πάσχας και ο κύριος Πυροβόπουλος την προηγούμενη εβδομάδα, κυρία Στουρνάρα, ο μέρος κύριος Πάσχας μιλάει ότι έπρεπε τα δάνεια προς ΜΜΕ και κόμματα να αντιμετωπιστούν τουλάχιστον αυστηρότερα, να χρησιμοποιώ τη φράση του εγγράφου, ο δε κύριος Πυροβόπουλος δεν ήθελε να πει κάτι παραπάνω, είπε ότι ήταν αδυναμίες του τραπεζικού συστήματος. Τι λέτε? Με βάση αυτές τους δύο χαρακτηρισμούς, θεωρείτε ότι όλα έγιναν καλά, και από την πλευρά των τραπεζών και από την πλευρά της Τράπεζας Ελλάδος ασκήθηκε ο εποπτικός και ελεγκτικός ρόλος? Γιατί αυτός είναι ο ρόλος της Τράπεζας Ελλάδος, εκτός να κάνουμε σφάλμα, αν ασφάλουμε. Ποτέ δεν γίνονται όλα καλά. Το άριστο, όπως ξέρετε, είναι ο εχθρός του καλού. Με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες, όσον αφορά τα κόμματα, που είναι αντικείμενο έρευνας της Επιτροπής σας, ακολουθήθησαν. Σύμφωνα, όπως ξέρετε, οι πιστοδοτήσεις αυτές γίνανε πολύ πριν αναλάβω δημόσια εξουσία, είτε ως υπουργός είτε ως διοικητής. Μια γνώμη θα έχετε όμως.
Γιατί ως διοικητής. Και ενημερώθηκα λοιπόν από την υπηρεσία, γιατί οφείλω να ενημερωθώ. Η υπηρεσία μου λέει ότι όσον αφορά τα κόμματα, ακολουθήσαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Από ένα σημείο και μετά γίνανε, επειδή εχωρούντο επιχορηγήσεις πέραν το τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου, αυξήθηκε ο κίνδυνος, γι' αυτό και η Τράπεζα Ελλάδος ζήτησε περισσότερες διασφαλίσεις. Δεν θα πω ορθώς ή λάθος, διότι ξέρετε, η κάθε απόφαση πρέπει να κρίνεται με τα δεδομένα της εποχής εκείνης. Εάν μου φέρνατε τα δεδομένα της εποχής εκείνης, τι ποσοστά έπαιρνε το κάθε κόμμα, ποιες ήταν οι προβλέψεις, οι δημοσκοπικές. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να κρίνουμε με τα χρηστών. Γινόμαστε όλοι προφήτες. Είχατε δεδομένα όμως. Γι' αυτό είμαστε πολύ προσεκτικοί. Είμαι πολύ προσεκτικός. Έτσι. Δεν μπορώ να απαντήσω τι θα έκανα εγώ στην περίπτωση αυτή. Όμως σαφώς αδυναμίες υπάρχουν πάντα. Κανείς δεν είναι τέλειος. Εν μιλά για τα δεδομένα που είχαν οι τράπεζες. Μετά το 8, έχουμε μια κατάρρευση παγκόσμια. Από το 7 εντεσφάνηκε περιοριστική πολιτική και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Από το 8 στην Ελλάδα. Όλες τις χώρες εφάρμοσαν αυτές τις περιοριστικές πολιτικές στην όλη την Ευρώπη. Είχαν καταρρεύσει δημοσκοπικά. Τι προέβλεπαν δηλαδή, ότι το 11, το 12, το 13 θα είχαν αύξηση τα κόμματα που είχε το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο. Δεν μπορούσε να το εκτιμήσει αυτό η Τράπεζα της Ελλάδος. Μα νομίζω η δανειοδότηση των κομμάτων είχε σταματήσει κυρίως το 10. Δηλαδή το 10, αν θυμάμαι, από τα 250 τόσο, τα 197 ήταν μέχρι το 10. Άρα εκεί πέρα περίπου σταμάτησε. Και μετά η Αγροτική Τράπεζα κατέβαλε προσπάθεια και μείωσε τα υπόλοιπα από 200 τόσο σε 197, αν θυμάμαι καλά το νούμερο. Πρέπει να σας ενημερώσω, το είπε και ο κ. Φορόπουλος εδώ, μέχρι και η περίοδος του 2020 εχωρήθηκε. Μη σας πω ότι έγινε χώρηση το ίδιο έτος ταυτόχρονα σε 3 και 4 τράπεζες, γεγονός για το οποίο ασκήθηκε ποινική δίωξη εναντίον υπευθύνων ενός κομμάτους. Δεν είναι παράνομο το να εχωρούνται σε παραπάνω. Άλλο αν έγινε παραβίαση σύμβαση. Για το ίδιο ποσό, κύριε Στουρνάρα. Για το ίδιο ποσό σε πολλές τράπεζες. Δεν απαγορεύεται. Δηλαδή, αν εχωρήσω εγώ 100 μονάδες, θα πάρω 10 δάνεια που μπορεί να υπερβαίνουν το 1 εκατομμύριο. Η πρώτη εξασφάλιση είναι η δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Κάντε λάθος, κύριε Λουβέρδο. Πάντως εδώ ο κύριος Προβόπουλος, ο κύριος Προβόπουλος μας είπε εδώ δύο πράγματα. Πρώτον, εάν ήταν αυτός διοικητής τράπεζας, δεν θα δουν ποτέ αυτά τα δάνεια, ούτε στα ΜΜΕ, ούτε στα κόμματα. Τώρα κύριε Προβόπουλο, δεν γίνεται έτσι κουβέντα. Είπε ο κύριος Προβόπουλος δύο πράγματα, σας τα θυμίζω. Και θέλω τη δική σας τοποθέτηση και την άποψη. Πρώτον, ότι δεν θα δουν ποτέ δάνεια, αυτά τα δάνεια στο ΜΜΕ και στα κόμματα με αυτές τις εγγυήσεις, ο ίδιος. Και δεύτερον, είπε ρητά ότι εκχώρηση κρατικής χρηματοδότησης που υπερβαίνει τη θητεία μιας κοινωνικής περίοδου δεν είναι νόμιμο. Τι λέτε εσείς? Ο κύριος Προβόπουλος, και μη παραπλανείτε το μάρτυρα. Κύριε Σταμάτη, πείτε τι ακριβώς είπε ο κύριος Προβόπουλος. Κύριε Σταμάτη, παρακαλώ διακόψτε, κύριε Σταμάτη. Αφήστε ένα λεπτό. Παρακαλώ, κύριε Σταμάτη, δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε το λόγο, παραβιάζετε διαδικασία. Κύριε Σταμάτη, δεν έχετε το λόγο και παραβιάζετε διαδικασία. Προσβάλλετε τη διαδικασία εξέταση του μάρτυρα, κύριε Σταμάτη. Παρακαλώ πολύ, σεβαστείτε τους συναδέλφους σας. Δεν έχετε το λόγο, κύριε Σταμάτη. Δεν έχετε το λόγο, κύριε Σταμάτη, παρακαλώ πολύ. Υπάρχει μια διαδικασία παρακόλλησης της διαδικασίας εκ μέρους. Σας παρακαλώ πολύ, δεν μπορείτε να σταματάτε την ερώτηση του μάρτυρα. Η ερώτηση του μάρτυρα είναι δικαίωμα. Η ερώτηση του κάθε συναδέλφου είναι δικαίωμα του κάθε συναδέλφου. Δεν επιτρέπεται να διακόπτεται. Δεν επιτρέπεται να διακόπτεται, κύριε Σταμάτη. Εδώ προσβάλλεται διαδικασία της εξαστικής και προσβάλλεται και το μάρτυρα που έχουμε καλέσει. Κύριε Σταμάτη, σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Λάπα, παρακαλώ, ολοκληρώστε την ερώτησή σας. Κύριε Προβόπουλο, αυτή είναι η ερώτησή μου. Τον κύριο Στουρνάρα εξετάζω. Κύριε Στουρνάρα, τι είπε ο κύριος Προβόπουλος, σας είπα. Θα σχολιάσω το. Είπε ότι δεν θα δουν ποτέ ο ίδιος ως τραπεζίτης διοικητής τράπεζας αυτά τα δάνεια, ούτε στα κόμματα ή στα ΜΜΕ, με αυτές τις εγγυήσεις. Πρώτον. Και δεύτερον, δάνεια με εκχώρηση κρατικής χρηματοδότησης πέραν της κοινωνικής θητείας, το θεωρεί ότι δεν είναι νόμιμο. Πέστε εσείς τι είπε. Λοιπόν, παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, ο κύριος Στουρνάρας θα μιλήσει. Με ενδιαφέρει τι είπε ο κύριος Προβόπουλος, με ενδιαφέρει τι. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, ησυχία. Και τι λέω εγώ. Και εγώ σας λέω ότι. Σας λέω την άποψη του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος τον καιρό που δίνονταν. Γι' αυτό σας το κάνω την ερώτηση. Δεν θα το κρίνω. Δεν θα κρίνω αν είπε κάτι τέτοιο. Αυτό που λέω και που με ενημέρωσε η υπηρεσία της Τράπεζας Ελλάδος είναι ότι ήταν νόμιμη, ήταν ότι τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες, ότι από ένα σημείο και μετά γίνανε υψηλότερου κινδύνου τα δάνεια προς κόμματα, διότι ακριβώς εχωρήθηκαν επιχορηγήσεις μετά το τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου. Αλλά το ερώτημα τι θα έκανα εγώ
Δεν μπορώ να απαντήσω, διότι θα ήταν επιπόλαιο, διότι πρέπει να πάμε στις συνθήκες της περίοδου εκείνης και στα στοιχεία που είχε μπροστά του κάθε τραπεζίτης την περίοδο εκείνη. Άρα θέλετε να δείτε τι είπε ακριβώς ο κύριος Προβόπουλος. Έχουμε τα πρακτικά, τι είπε. Όταν τελειώσει ο κύριος Λάπας θα διακόψει τον χρόνο να τα διαβάσετε. Αν θέλει να το δει. Σας λέω την άποψή μου. Δεν επιθυμώ. Αν θέλει να το δει. Γιατί είπα ακριβώς αυτά. Λοιπόν, σας παρακαλώ κύριε συνάδελφε. Υπάρχουν αποσπάσματα από τα πρακτικά. Κύριε Παλουμενάκη. Άλλωστε είπε και για την εμπορική την παρέλαβε από εσάς, είπε και άλλα. Σας παρακαλώ. Θα έρθουμε σε αυτά, κύριε Νικολόπουλε. Όταν έρθει η ώρα, μπορεί οποιοδήποτε στέλεχος έχει το λόγο να ζητήσει να διαβάσει απόσπασμα στο πρακτικό, να το έχει μαζί του. Δεν το αφισβητώ. Και εγώ αυτή τη στιγμή έχω το απόσπασμα, ας πούμε, της κατάθεσης του κυρίου Πουλόπουλου, ο οποίος ο κύριος Πουλόπουλος μας είπε εδώ ότι έχει η ίδια μόνο η μία τράπεζα καταγγελμένα 202 εκατομμύρια, δηλαδή μία από τις πέντε. Αυτά, κύριε Στουράρα, εγώ θα σας τα δώσω έτσι κι αλλιώς επισήμως για να τα έχετε. Αυτά που σας έδωσα εγώ όταν μου ήρθε ενημέρωση από την τράπεζα είναι τα τελευταία διαθέσιμα που έχουμε για όλες τις τράπεζες. Είναι Ιούνιος του 2015. Άρα λοιπόν θα ανταλλάξουμε στοιχεία γιατί κάτι μεταξύ. Ιούνιος του 2015. Λοιπόν, παρακαλώ. Ωραία, παρακαλώ πολύ. Αυτά είναι όμως τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία που έχουμε συνολικά. Κύριε Στουρνάρα, Ιούνιο. Συνολικά. Κύριε Στουρνάρα. Κύριε Στουρνάρα, σας παρακαλώ. Κύριε Στουρνάρα. Κύριε Στουρνάρα, μισό λεπτό, μήπως έχει γίνει λάθος εκπαραδρομής. Ιούνιος του 2015, ναι. Όχι του 2016, όχι τρέχοντος έτους. Τρέχοντος του 2016. Κύριε Μηταράκη, δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα. Δεν είναι μόνο αυτό. Αν θέλετε προσωπική εκτίμηση θα κάνω. Είναι ότι τον τελευταίο χρόνο, από τον Ιούνιο του 2015 μέχρι σήμερα, έχουν καταγγελθεί πολλά δάνεια τα οποία λιμνάζαν 10 χρόνια, καθυστερημένα. Αλλά είναι προσωπική εκτίμηση, θα το δούμε αυτό. Κύριε Λάπα, συνεχίζετε. Και στο ρωτάω αυτό, κύριε Στουρνάρα, πριν την ερώτηση που σας έκανα, γιατί εδώ είναι δεδομένο ένα πράγμα το οποίο είναι αναντήρητο και αναφυσβήτητο από τον οποιοδήποτε. Μετά το 8, η περιοριστική πολιτική που ήρθε από το 7 στην Ευρώπη και στην Αμερική άρχισε να εφαρμόζεται και στην Ελλάδα σε όλους τους κλάδους. Και ενώ σε όλους τους κλάδους και επίσημα το κράτος και οι τράπεζες ασκούν μια περιοριστική πολιτική, έχουμε επεκτατική πολιτική στις πιστοδοτήσεις στα ΜΜΕ και στα κόμματα. Αυτό είναι, αυτό ερευνά η Επιτροπή μας. Πώς συνέβη αυτό, για πέστε μας. Όχι, όχι, δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Όχι, τι να σας πω, τα δάνεια που πήραν το 2013 και το 2014, τα ΜΜΕ. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Για πέστε μας, άλλοι. Θα σας πω αμέσως. Ισχύει, δυστυχώς. Θα σας πω αμέσως. Μα δανεισμός καινούριος είναι. Τι είναι. Σας παρακαλώ. Το 12. Το 12 ήταν 71 σε 9 μεγάλους ομίλους ΜΜΕ, 71 εκατομμύρια, έπεσε 41,2 το 13, 34 το 14 και το 15 4. Άρα έχουμε μία... Τώρα και στον Άρα, μάλλον δεν είστε ενημερωμένος. Μόνο το 14 ο ΔΟΛ πήρε 96,8 εκατομμύρια, 98,6. Τι μας λέτε τώρα, μας ακούτε πάρα πολύ. Είστε μέσα κεφάλαιο κίνησης. Εγώ λέω για μακροχρόνια δάνεια και factoring, όχι. Εγώ λέω για δανειοδότηση. Πώς συμβιβάζονται τα ποσά αυτά των δεκάδων εκατομμυρίων με την περιοριστική πολιτική που είναι. Έχω τα στοιχεία της υπηρεσίας. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Λοιπόν, χρηματοδοτήσεις προς επιχειρήσεις ΜΜΕ. Μα αυτό το επιβεβαίωσε. Μα το επιβεβαίωσε ο κ. Πάσχας εδώ. Δεν συμπεριλαμβάνονται. Κύριε Λάπα, με φωνάξατε για μάρτυρα. Θα μου επιβάλλετε την. Μα αυτό το ποσό, όπως σας λέω, το είπε και ο κ. Πάσχας. Δεν συμπεριλαμβάνονται. Μα ο κ. Πάσχας μου έδωσε αυτό. Δεν κατάλαβα τώρα. Δεν συμπεριλαμβάνονται ποσά που αφορούν χρήση ορίων κεφαλαίου κίνησης και factoring. Το 2012. 71 εκατομμύρια, το 13 41,2, το 14 34 και το 15 4. Άρα μας λέτε ότι το 12, το 13 και το 14 και έχουμε 40 εκατομμύρια όμιλο, σύνολο. Αφορά όμιλο ΔΟΛ, Πήγασο, Αντένα. Για δάνεια μιλάω. Μισό. Λοιπόν, να το διακόψω λίγο. Κύριε Στουρνάρα, να ρωτήσω λίγο κάτι. Έχω διακόψει. Σας παρακαλώ λίγο. Θέλω να διευκρινίσω και εγώ κάτι τώρα. Κύριε Στουρνάρα, επειδή και εμείς έχουμε. Είναι κεφάλαιο κίνησης και factoring τα άλλα. Μισό λεπτό, κύριοι συνάδελφοι και κυρίες. Κύριε Στουρνάρα, μήπως αυτό αναφέρεται στα νέα κεφάλαια στα οποία περιλήφθησαν σε αναχρηματοδοτήσεις και ρυθμίσεις και αναδιαρθρώσεις. Όχι, είναι μέσα όλα. Όσον αφορά τον... Είναι δηλαδή και αναδιαρθρώσεις. Από τα μεγάλα δάνεια... Μα εμείς έχουμε ομολογιακά πολύ μεγάλα δάνεια. Όχι, είναι μέσα όλα. Εκατοντάδων το καθένα. Μα μόνο μα... το 14 είναι χρηματοδοτήσεις προς επιχειρήσεις. Προς επιχειρήσεις. Να ακούσω λίγο τον κύριο Στουρνάρα, σας παρακαλώ. Δεν υπάρχει χρόνος που τρέχει. Ας ακούσουμε λίγο. Αφορά... Χρησιμοποιούμε την ίδια γλώσσα. Καταρχήν, δηλαδή δεν είναι δυνατόν σε ένα αναδιαρθρωμένο δάνειο να αφαιρεί είπατε... το κομμάτι που αναδιαρθώθηκε από το προηγούμενο. Αυτό άρα ρωτάω. Να λέει η διαφορά είναι 5. Αυτό ρωτάω. Είναι μόνο η διαφορά, μήπως. Κύριε Στουρνάρα, μήπως έχετε βάλει μόνο τη διαφορά.
Και όχι το παλαιό ποσό των αντιορθωμένων δανείου μέσα. Μα σας λέω νέο δανεισμό. Σας λέω δανεισμό. Α, νέος δανεισμός. Νέος δανεισμός. Α, μάλιστα. Ωραία. Άρα λοιπόν, προς διευκρίνηση δική μου, κύριε Στουρνάρα, όχι δική σας. Από τα νούμερα που ανέφερε ο κύριος Στουρνάρας, δεν περιλαμβάνονται δάνεια που αναδιαρθρώθηκαν. Όχι, περιλαμβάνονται δάνεια που αναδιαρθρώθηκαν. Είπατε νέος δανεισμός, κύριε Στουρνάρα. Νέος δανεισμός μπορεί να είναι και για αναδιάρθρωση. Νέος δανεισμός. Μα εμείς ξέρουμε ότι είναι δεκάδες εκατομμύρια στο κάθε μέσο ενημέρωσης. Πώς γίνεται να είναι πέντε. Να το διευκρινίσουμε λίγο αυτό. Όλα μαζί, με μία λέξη μπορείτε να μας πείτε, όλα μαζί. Παλιά, νέα, φρέσκα. Σύνολο οφειλών. Θα σας πω αμέσως για αυτούς τους εννέα ομίλους που έχω μπροστά μου, έτσι που είναι ο Δόλ, ο Πίγασος, ο Αντένα, ο Τηλέτυπος, Πρώτο Θέμα, Καθημερινή, Sky, Ιωάννης Αλαφούζος, Όμιλος Νέα Τηλεόραση, Όμηρος Αλφα. Το σύνολο των οφειλών τους είναι 844 εκατομμύρια. Μάλιστα. Και το σύνολο χορηγήσεων, αυτά τα 844, την περίοδο 10 με 15, δόθηκαν 229, που σημαίνει τα υπόλοιπα δόθηκαν πριν. Ναι, κύριε Στουρνάρα, εδώ είναι ένα βασικό πρόβλημα το οποίο έχουμε εντοπίσει εμείς. Αλλά είναι υποκειμενική άποψη. Θα το διευκρινίσουμε. Αλλά πριν επιτρέπω. Αυτά δηλαδή. Κύριε Βορύδη, νομίζω μπορούμε να βρούμε μια συμφωνία αντικειμενικά μεταξύ μας εδώ. Πράγματι, το νέο χρήμα, ο νέος δανεισμός, που δεν περιλαμβάνει κεφάλαιο κίνησης και factoring, που για μένα είναι ένα ερώτημα. Και ένα διάρθρωση. Ας το δει ο καθένας πώς τοποθετείται. Ας το δει, κύριε Βορύδη. Δηλαδή, τι είναι αυτά, τι ρόπιτες, δεν είναι λεφτά. Εμένα, κύριε Ρικολόπουλε, είπαμε ότι ο καθένας έχει την άποψή του σε αυτό. Λοιπόν, επαναλαμβάνω και αυτό όμως είναι δανεισμός, κατ' εμέ. Είναι νέος δανεισμός. Επαναλαμβάνω. Τα υπόλοιπα είναι νέος δανεισμός. Όμως, σε πάρα πολλά δάνεια που εμείς εξετάσαμε, κύριε Στουρνάρα. Ήταν το δάνειο παραδείγματος χάρη 90 εκατομμύρια, ένα ομολογιακό. Προέκυπτε ότι τα 77 ήταν παλαιά δάνεια και τα 13 νέος δανεισμός. Καταλαβαίνω ότι το 13 που μας αναφέρεται είναι νέος δανεισμός. Αλλά η τράπεζα διαχειρίζεται ευνοϊκά και το 77 που δεν πληρωνόταν μέχρι τότε. Και το αναχρηματοδοτεί. Άρα ξαναεπενδύει οικονομικούς πόρους σε ένα δάνειο μη ενήμερο που δεν ήταν το 15-16, όπου διορθώνονται κάποιοι δείκτες, αλλά ήταν το 10-13, που εκεί πέρα, στην αγορά έξω, κλείναν επιχειρήσεις με τους ίδιους όρους, κύριε Στουρνάρα. Κύριε Πρόεδρε, κάντε λάθος. Ο νέος δανεισμός είναι αυτός ο οποίος αυξάνει το υπόλοιπο. Η εξόφληση δανείου έτσι, μειώνει το ανεξόφλητο υπόλοιπο. Άρα λοιπόν, για να πρέπει να προσθέσεις το νέο δανεισμό για να καταλήξεις, διότι δεν μπορείς να κάνεις διπλό υπολογισμό. Συμφωνώ ότι είναι νέος δανεισμός, κύριε Στουρνάρα. Και τη διαχείριση των προηγουμένων, κύριε Στουρνάρα. Συμφωνώ ότι είναι νέος δανεισμός. Συμφωνώ, είναι νέος δανεισμός. Αλλά υπάρχουν και διατάξεις ικανοποίησης του παλαιού δανεισμού. Το καταλάβαμε εμείς, δεν χρειάζεται. Λέω λοιπόν ότι για αυτούς τους 9 ομίλους, αυτοί οι συνολικά 9 όμιλοι που σας ανέφερα, που είναι και από τα 1,3 είναι τα 8, έτσι. Τα 1,3 συνολικά που είπα πριν, τα 8,4 είναι αυτοί οι 9 όμιλοι. 800 έτσι, αυτοί οι 9 όμιλοι. Έχουν λοιπόν σύνολο οφειλών, ανεξόφλητο υπόλοιπο, 844. Από αυτά, την περίοδο 10 με 15, χορηγήθηκαν τα 229. Αυτό θέλω να σας πω. Αυτό για να σας αποδείξω ότι δεν είναι ότι τα πιο με μεγάλη απόσταση τα περισσότερα δάνεια δόθηκαν πριν από την κρίση. Όχι, συνεχίζει. Όχι. Κάντε δήλωση μετά. Πάλι δεν είναι να ρωτήσω το εξής. Δεν θα τελειώσω. Ένα παράδειγμα. Όταν έρθει η σειρά σας, κύριε Κωσοπόλη, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, όχι, ο κύριος Λάπας έχει το λόγο. Και τρέχει ο χρόνος. Ο μισός ο χρόνος είναι ξεκάθαρο. Ο νέος δανεισμός στην περίοδο 10-15 ήταν τα ποσά που ο κύριος Στουρνάρας. Ο νέος δανεισμός. Κύριε Στουρνάρα, αλλά δεν περιλαμβάνονται factoring, κεφάλαιο κίνησης και αναχρηματοδοτήσεις. Κύριε Πρόεδρε, θα ρωτούσα το εξής. Έχουμε για παράδειγμα το 2014. Κύριε Κωσοπόλη, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ένα ομολογιακό. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, κύριε Κωσοπόλη. Όχι, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να διακόψουμε διαδικασία. Οι υπόλοιποι συνάδελφοι θα ζητούν το ίδιο. Κύριε Κωσοπόλη, όταν έρθει η σειρά η δική σας. Είναι απίστευτο αυτό που κάνετε. Κύριο Λάπα. Δεν σας βγαίνει τίποτα και θα κάνετε bullying στο διοικητή τη Ελλάδος για να σας βγει. Αυτό κάνετε. Αλλά κύριε Λοβέρντο, μάλλον είστε σε άλλη αίθουσα. Μπράβο σας. Υποπτεύομαι είστε και σε άλλη κοινωνία και σε άλλο κοινοβούλιο. Ειλικρινά αναρωτιέμαι, γελάτε κιόλα. Ποιο είναι το γελίο, κύριε Λοβέρντο. Ποιο είναι το γελίο, κύριε Λοβέρντο. Δεν κάνετε τη διαδικασία. Κύριε Λοβέρντο, νομίζω ότι προσβάλλετε τη θητεία. Προσβάλλετε τη λειτουργία μα, προσβάλλετε την επιτροπή. Και δεν μπορώ να καταλάβω τι υπερασπίζεστε, κύριε Λοβέρντο. Προσπαθώ να καταλάβω τι υπερασπίζεστε, κύριε Λοβέρντο.
τη διαδικασία. Λειτουργία τη εξεταστική πάντω όχι, κύριε Λοβέρδο. Τα νούμερα που έχει μάθει η Ελλάδα δεν τα υπερασπίζεστε, κύριε Λοβέρδο. Ούτε τη δική σα θητεία υπερασπίζεστε έτσι. Γιατί έστω και τώρα πρέπει να ζητήσετε να επανέλθει το κράτο δικαίου. Γιατί το κράτο δικαίου είναι η μόνη λύση, κύριε Λοβέρδο. Δεν θέλετε το κράτο δικαίου, ούτε την ειλικρίνεια. Ούτε καν την τιμιότητα δεν μπορείτε να επικαλέσετε, κύριε Λοβέρδο. Παρακαλώ πολύ, παρακαλώ, κύριε Λοβέρδο. Εγώ κρατάω τη διαδικασία. Ακόμα και η κυρία Κοζομπόλη δεν έδωσε το λόγο, κύριε Λοβέρδο. Μάλλον σε άλλη αίθουσα είστε. Εγώ έκοψα την κυρία Κοζομπόλη. Μάλλον είστε αλλού, κύριε Λοβέρδο. Κύριε Λάπα, συνεχίστε, παρακαλώ. Κυρία Κοζομπόλη, όταν έρθει η σειρά σα, παρακαλώ πολύ. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την αιμονή όμω τώρα. Κύριε Στουρνάρα, θα τον πάρετε τον κύριο Λοβέρδο στο κόμμα. Κύριε Νικολόπουλε. Θα τον πάρετε τον κύριο Λοβέρδο στο κόμμα όταν κάνετε. Πάρει εσά, κύριε Νικολόπουλε. Λοιπόν, είστε καλό. Οι ερωτήσει αυτέ μπορεί να γίνουν και στο διάλειμμα, κύριε Νικολόπουλε. Κύριε Λάπα, παρακαλώ, συνεχίστε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μας είπαν εδώ όλοι οι παράγοντες της Τράπεζας Ελλάδος ότι δύο είναι οι στόχοι της Τράπεζας Ελλάδος, κ. Στουρνάρα. Η εξασφάλιση της υγείας του τραπεζικού συστήματος και της νομιμότητας των πιστοδοτήσεων. Με βάση αυτή την άποψη, που νομίζω ότι και έτσι είναι, εδώ όλοι οι διευθύνοντες σύμβουλοι των τραπεζών, όλοι μα όλοι, με γνώση εξορμένων, όλοι παραδέχτηκαν ότι ήταν πάγια τακτική η αναχρηματοδότηση των τόκων σε δάνεια που είχαν αναδιαρθρωθεί. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις νόμου που τα απαγορεύουν ρητός. Τι λέτε, δεν το πήρε χαμπάρι αυτό η Τράπεζα της Ελλάδος? Να κάνει μια παρέμβαση και να πει τέρμα η αναχρηματοδότηση του τόκων σε αναδιαρθρωμένα δάνεια. Συνεχίστηκε και το παραδέχτηκαν όλοι οι διευθύνοντες σύμβουλοι. Πώς εξασφαλίζεται λοιπόν η νομιμότητα, που είναι ένας από τους βασικούς στόχους της Τράπεζας της Ελλάδος, όταν παρανομούν ασύστολα επί δεκαετία ολόκληρη? Καταρχήν θα επιθυμούσα να μην βάζετε στο στόμα στελεχών της Τράπεζας Ελλάδος λόγια που ποτέ δεν είπανε. Τα στελέχη της Τράπεζας Ελλάδος ξέρουν πολύ καλά, πολύ καλά, ότι οι στόχοι της Τράπεζας Ελλάδος είναι δύο. Η νομισματική σταθερότητα και η χρηματοπιστωτική ευστάθεια. Περιμένετε. Φυσικά ενδιαφερόμαστε, όλοι και εσείς ενδιαφέρεστε για την νομιμότητα, αλλά μιλήσατε για στόχους της Τράπεζας Ελλάδος. Οι στόχοι της Τράπεζας Ελλάδος είναι η νομισματική σταθερότητα και η χρηματοπιστωτική ευστάθεια. Αυτή είναι. Full stop. Τελεία. Από εκεί και πέρα. Αυτό που είπατε για τους στόχους δεν ισχύει. Σας το εξήγησε ο κύριος Πάσχας. Η διαφορά μεταξύ ρύθμισης και αναδιάρθρωσης. Μπορεί να γίνει όταν ζητάς ρύθμιση, φυσικά γίνεται γιατί σε ένα στεγαστικό δάνειο. Δεν γίνεται. Πρόκειται για αναδιαρθρωμένα δάνεια. Τρέπεται υπό προϋποθέσεις. Όταν δεν υπάρχει καθυστέρηση πάνω από 3 μήνες, αν δεν απατώμε. Ωραία. Τρέπεται λοιπόν. Μπορείτε να μας πείτε ένα ΜΜΕ που έκανε αναχρηματοδότηση των τόκων που είχε κάνει ήδη πριν αναδιάρθρωση, σε πόση καθυστέρηση ήταν? Δεν είναι δική μου δουλειά να το πω αυτό. Ποιος θα το πει δηλαδή? Το ΜΜΕ. Είναι δουλειά του. Το ΜΜΕ θα το πει αν τηρεί τον νόμο ή όχι. Συγγνώμη, κύριε Λάπα. Δουλειά του κεντρικού τραπεζίτη να σας πει, να μπει μέσα. Δεν φωνάξατε εδώ πέρα δύο επιθεωρητές της Τραπέζης Ελλάδος? Έχετε τα πάντα. Και μας το επιβεβαίωσαν και οι δύο. Και το ρωτάμε και σε εσάς, που είστε διοικητής. Όχι. Εμένα μου είπανε ότι η ερώτηση που γίνεται για την αναχρηματοδότηση τόκων είναι λάθος. Η απάντηση που δίνεται δεν είναι σωστή. Γι' αυτό την κάνω διορθωμένη και σας μιλάω για δάνεια αναδιαρθρωμένα, κύριε Δικητά. Τέσσερα άτομα. Δεν σας λέω για δάνεια γενικώς. Σας λέω για αναδιαρθρωμένα δάνεια. Αν επιτρέπετε να χρηματοδοτήσω τόκων. Παπαγιαννίδου, Πάσχας, Προβόπουλος, ο οποίος Προβόπουλος νομίζω είπε ότι δεν το ξέρει, και Στουρνάρας, σας λέμε ότι αυτό που λέτε δεν ισχύει. Μπορεί να γίνει υπό προϋποθέσεις. Στη ρύθμιση κατά. Τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις εδώ? Βεβαίως γίνεται. Ωραία, σας είπα. Τηρήθηκαν, εντάξει, τελείωσε. Δεν θέλω άλλη απάντηση. Να σας πω. Κύριε Λάπα, εγώ ακριβώς για να έρθω στην Επιτροπή να καταθέσω, κάσα και δούλεψα πολύ. Παρότι αυτά δεν με αφορούν, γίνανε πολύ πριν γίνω εγώ ο διοικητής. Από επιμέλεια όμως, κάθισα και είδα ένα-ένα και ο κύριος Πάσχας με ενημέρωσε για τους φακέλους. Λοιπόν, μου είπε ότι όλα τα δάνεια είναι ενήμερα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο προβλήματα με τον Πήγασο και με τον Δόλο. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Τον Τηλέτυπο δεν το. Τηλέτυπο, τον Τηλέτυπο είναι ενημέρα. Και με τον Τηλέτυπο. Ναι. Και με τον Τηλέτυπο. Τον Τηλέτυπο εδώ και ο City Press. Προχτές ήρθε καινούριο γράμμα, δεν ήρθε? Κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Στουρνάρας γύρισε από 2, πήγαμε ήδη 3. Εντάξει. Ό,τι νομίζετε, συνεχίστε. Ο χρόνος μου, κύριε Πρόεδρε. Συνεχίστε, τελικά, κύριε Λάπα, συνεχίστε, δεν διακόπτω. Και μία τελευταία ερώτηση, κύριε. Μάλλον τελευταία. Μάλιστα, κατά την φρασιολογία της υπηρεσίας Τραπέζης Ελλάδος, Δόλ και Πήγασος αποτελούν τις πιο ακαθόδεις περιπτώσεις του υποκλάδου της έντυπης ενημέρωσης. Αυτό. Συνεχίστε, κύριε Λάπα. Ωραία. Σας μεταφέρω, δεν έχω πρωτογενή πληροφόρηση, τι μου λέει ο διευθυντής επιθεώρησης. Ωραία. Μας είπε εδώ ο κύριος Πάσχας ότι αν γνώριζε πώς διέρευσε και αν διέρευσε το πόρισμα για την Attica Bank, θα πήγαινε μέσα στον εισαγγελέα. Είπε ο κύριος Πάσχας. Ο κύριος Προβόπουλος, τον ρώτησε και αυτό το πράγμα πάλι, και μας είπε το εξής σχετικά.
Τον ρωτήσαμε, θα κάνατε ποτέ μια ανακοίνωση ότι ένα πόρισμα πάει στον κύριο Σαγγελέα? Και απάντησε ο εξής ο κύριος Προπόπουλος. Δεν νομίζω. Προσπαθώ όσο πιο αθόρυβο να γίνει αυτό το πράγμα. Τέτοιου είδους ειδήσεις με αρνητική χρειά, όπως η είδηση που να στέλνει στο πόρισμα στον εισαγγελέα, δημιουργούν ένα θόρυβο, ένα σύννεφο. Όταν στέλνει στον εισαγγελέα, δεν χρειάζεται να το πει. Το κάνει απλά, γιατί κάνει απλά τη δουλειά σου. Και δεν χρειάζεται να βγάζει και δελτίου τύπου που να λέει τι κάνει σήμερα. Σα ρωτώ λοιπόν για τη διαρροή πρώτων που θα πήγαινε ο κ. Πάκου στον εισαγγελέα. Εσείς τι κάνατε? Κάνατε καμιά έρευνα? Καλώς διέρευσε ή διέρευσε πράγματι με την παρέμβαση κάποιο αδοκίμως και μη νομίμως? Ένα αυτό το ερώτημα. Και δεύτερον, νομίζω ότι πράγματι μία ανακοίνωση προς τον εισαγγελέα ενός πορίσματος οφειλεί τη συγκεκριμένη τράπεζα και εν της πράγμαση την ωφέλησε την τράπεζα Άττικα? Μήπως δεν χρειάζονται ανακοινώσεις τέτοιες, κυρία Στουρνάρα, γιατί βλάβουν τις τράπεζες και το τραπεζικό σύστημα γενικότερα? Το πόρισμα, κύριε Λάπα, δόθηκε στην Τράπεζα Αττικής περίπου την 1η Σεπτεμβρίου. Σε εσάς δόθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου. Άρα λοιπόν το πόρισμα έχει δοθεί σε πολύ κόσμο. Η τράπεζα προφανώς το μοίρασε στα στελέχη τα αρμόδια. Άρα λοιπόν η Τράπεζα της Ελλάδος το πόρισμα το έστειλε μόνο στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας Αττικής 1 ή 2 Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, και το έστειλε και στον πρόεδρο, κ. Φάμελο, στις 22 Σεπτεμβρίου, σε κανέναν άλλο. Τώρα, γιατί οι διαρροές μου λέτε, δεν καταλαβαίνω. Σας απάντησα. Όσον αφορά τώρα, γιατί τρομάζετε με τον εισαγγελέα? Δεν κατάλαβα. Δεν τρομάζω εμείς το τραπεζικό σύστημα, βλάβετε, κύριε. Δεν βλάβετε κύριε Στουρνάρα. Το λέει ο Προβόπουλος, σαφώς. Και επειδή το λέει ο Προβόπουλος, αυτό δεν έστειλε. Ο κύριο Προβόπουλος δεν έστειλε την πρώτον στον εισαγγελέα, δεν δόθηκε δημοσιότητα τότε? Για να καταλάβω. Να σας πω κάτι. Δεν μπορεί. Ο κύριος Προβόπουλος μπορεί να έχει διάφορα ψυχολογικά προβλήματα. Ψυχολογικά προβλήματα. Αυτά είναι θέμα ιατρικής. Να έχει ψυχολογικά προβλήματα. Είναι ιατρικές επιστήμες, δεν μας αφορά. Εξελίξεις οι οποίες δεν τον δικαίωσαν. Εγώ στη θέση του θα πρόσεχα πάρα πολύ. Είπε ότι πούλησε πολύ καλά την εμπορική. Θα σας πω για την εμπορική. Νικολόπουλε, σας παρακαλώ. Ρωτήστε με για την εμπορική. Θα έρθει η ώρα σας. Λοιπόν, δεν μπορεί. Παρακαλώ, κύριε Στουρνέρα. Ο κύριος Προβόπουλος, έτσι, ας κρίνει την περίοδο που ήταν αυτός διοικητής. Εγώ έκρινα ότι έπρεπε να εξυγειανθεί η Τράπεζα Αττικής. Εξυγειάνθηκε. Αυτή τη στιγμή είναι μεγάλη επιτυχία της Τράπεζας Ελλάδος που επέμεινε στο θέμα της Τράπεζας Αττικής και αυτή τη στιγμή έχει την καλύτερη διοίκηση με την παρέμβαση της Τράπεζας Ελλάδος, με τη διαδικασία απόρριψης της προηγούμενης διοίκησης και σήμερα είναι σε διαδικασία εξυγείανσης για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και το έκανε η Τράπεζα Ελλάδος. Γιατί δεν τους διώχνατε νωρίτερα? Θα μπορούσε να το κάνει και ο κύριος Προβόπουλος, ξέρετε, όταν ήταν στην θέση μου. Όχι, ο Υπουργός Οικονομικών δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Καμία αρμοδιότητα. Όπως ξέρετε. Κάνετε λάθος. Ο Υπουργός Οικονομικών δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Και παρεπιπτόντως, επειδή διάβασα την κατάθεση του κυρίου Προβόπουλου και είπε ότι με ενημέρωσε όταν ήμουν υπουργός, δεν ενημέρωσε ποτέ. Και απέδωσε και ευθύνες σε εσάς. Λοιπόν, ως Υπουργό Οικονομικών, καθυστερήσατε. Ο κύριος Προβόπουλος δεν ενημέρωσε ποτέ. Έχει κάνει λάθος. Ανέτρεξα στο αρχείο μου, δεν υπάρχει επιστολή του κυρίου Προβόπουλου που να αναφέρεται στο πρόβλημα το διτό, δηλαδή στο ότι ένα πρόσωπο είναι και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Δεν απέστειλε σε μένα τέτοια επιστολή. Προφανώς απέστειλε κάπου αλλού. Εν πάση περιπτώσει όμως, θα μπορούσε ο ίδιος να κάνει αυτό που έκανα εγώ και τότε εγώ ως υπουργός το έκανα ούτως ή άλλως. Τον κύριο Μάναλη εγώ τον όρισα το Φεβρουάριο, θυμηθείτε, το Φεβρουάριο του 2014, έτσι, ως υπουργός οικονομικών, εγώ όρισα τον κύριο Μάναλη και το Φεβρουάριο του 2015 απελήθη. Είδατε λοιπόν, και λέγατε λοιπόν, τώρα ότι δεν μπορούσατε, εσείς τον ορίσατε. Το έκανα, εγώ το όρισα. Το όρισα όμως πώς? Σε συνεννόηση με το Ταμείο, με αυτό που λέμε με ηθική πίεση. Δεν είχα όμως καμία αρμοδιότητα. Καμία αρμοδιότητα. Ούτε τώρα έχει ο κύριος Τσακαλώτος καμία τώρα αρμοδιότητα. Τώρα με τι πίεση το κάνατε? Τώρα με τη διαδικασία της απόρριψης, αυτό που έχει ο επόπτης, που λέγεται τεστ καταλληλότητας. Αυτό. Πάντως, το fit and proper, ναι. Πάντως, κύριε Πρόεδρε. Μισό λεπτό. Υπήρχε. Άρα λοιπόν, κύριε Στουρνάρα, μας λέτε ότι η Τράπεζα Ελλάδος από παλιά, δεν λέω για τη δική σας διοίκηση, αλλά μιλάμε τώρα για τεχνικούς όρους για να καταλαβαίνουμε. Είχε τα εργαλεία για να παρεμβαίνει σε διοικήσεις, σε κανονισμούς πιστοδοτήσεων, σε διακοπή χρηματοδότησης, σε τοποθέτηση επιτρόπου? Τι όχι. Όχι σε πιστοδοτήσεις.
Τοποθέτηση εκτός που ναι, πιστοδοτήσεις είπατε. Εγώ, διακοπή χρηματοδότησης. Όχι, όχι, είπατε πιστοδοτήσεις. Όχι, κύριε Στονάρα, είπα διακοπή χρηματοδότησης. Άκουσα πάρα πολύ καλά τι είπατε. Όχι πιστοδοτήσεις, ρε, χρηματοδότηση είπα. Όχι λοιπόν, ούτε χρηματοδοτήσεις, καμία. Η ανακοίνωση για διακοπή χρηματοδότησης της Τράπεζας Αττικής. Αυτό είναι συνολική, έχει να κάνει με εποπτική διαδικασία ακαταλληλότητας διοίκησης και μέχρι να αλλάξει διοίκηση επιβάλαμε και διακοπή. Εγώ δεν είπα γιατί το κάνατε. Είπα ότι υπάρχουν εργαλεία όπως η διακοπή χρηματοδότησης στην περίπτωση καταλληλότητας διοίκησης, είπατε εσείς. Ωραία. Εγώ δεν λέω σε ποια περίπτωση. Υπάρχουν εργαλεία που έχουν να κάνουν πιθανά και με άλλα πιο, αν θέλετε, ισχυρά μέτρα όπως η τοποθέτηση επιτρόπου ή με πιο ελαφρά μέτρα όπως είναι μια κύρωση, ένα πρόστιμο. Υπάρχουν εργαλεία στην Τράπεζα της Ελλάδος για να παρακολουθεί το τραπεζικό σύστημα. Σας το λέω αυτό γιατί τα στελέχη της Τράπεζας Ελλάδος που ήρθαν εδώ. Και ο κύριος Παπαδόπουλος μας είπε ότι δεν υπάρχουν εργαλεία παρέμβασης. Αλλά ξέρω ότι εσείς, τώρα το θυμήθηκα, κάνατε επιστολή διακοπή χρηματοδότησης στην Αττική λόγω καταλληλότητας διοίκησης. Το είπατε και εσείς. Άρα, τώρα το διαπιστώνω. Υπάρχουν εργαλεία που έχει η Τράπεζα Ελλάδος και δεν τα εφήρμοζαν μέχρι τώρα οι προηγούμενες διοικήσεις. Δηλαδή, τι τώρα προκύπτει αυτό. Άρα, έχετε εργαλεία για να ελέγχετε τον κακό δανεισμό. Ακούστε. Αν υπάρχει κακός δανεισμός, έχετε εργαλεία να το ελέγχετε. Όχι κατά περίπτωση. Όχι κατά περίπτωση. Όταν θεσμικά. Όταν συνολικά. Θεσμικά, συνολικά και όταν η διοίκηση δεν είναι συνεπής. Όταν η διοίκηση δεν εκτελεί τους κανόνες σας. Να σας απαντήσω. Ναι, βεβαίως. Όταν συνολικά βλέπουμε πρόβλημα, όπως είδαμε τώρα στην Τράπεζα Αττικής. Όχι δάνειο-δάνειο, όχι δάνειο-δάνειο, προς Θεού. Δεν λέω δάνειο-δάνειο. Λοιπόν, να σας πω γι' αυτό γιατί... και πάνω από 10 εκατομμύρια ενημερώνεστε. Λοιπόν, ενώ το κάναν όλο στα 9. Κοβόσανε στα 9. Ας με βοηθήσει λίγο συνολικά. Μέχρι τώρα. Πιστεύω ότι εκφράζω συνολικά τη γνώμη. Επειδή το έχετε ρωτήσει. Πέστε, κύριε Επειδή το έχετε ρωτήσει τι ποινές έχει επιβάλει μέχρι τώρα, ζήτησα από την υπηρεσία και μου είπε τα εξής. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η Τράπεζα Ελλάδος έχει προβεί σε επιβολή μια σειρά εποπτικών μέτρων και κυρώσεων. Το σύνολο των ποινών αυτών αποσκοπεί στην αυστηρή εφαρμογή του πλαισίου λειτουργίας τραπεζικής αγοράς. Ειδικότερα, πρέπει να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια της περίοδου 2008-2016, του κυρίου Προβόπουλου δηλαδή μέχρι το 2014, επιβολή μέτρων εξυγίανσης σε 14 συνολικά τράπεζες, αυτό που σας είπα και εγώ, 7 εμπορικές, 7 συνεταιριστικές, επιβολή ποινών και κυρώσεων σε 137 περιπτώσεις που αφορούσαν ζητήματα διαφάνειας, εσωτερικού ελέγχου, πρόληψης, καταστολής νομοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, αρνητικές αξιολογήσεις, fit and proper, 15 ατόμων, ως προς την άσκηση καταλληλότητας για συμμετοχή σε εκτελεστικό ή μη ρόλο Διοικητικού Συμβουλίου Τράπεζας ή για παραβίαση νομοθεσίας περί πρόληψης και καταστολής νομιμοποίησης εδών από εγκληματικές δραστηριότητες. Άρα λοιπόν ο κύριος Προβόπουλος είχε τη δυνατότητα, εάν το ήθελε, στη διάρκεια της θητείας του να καθάριζε με την Τράπεζα Αττικής. Δεν το έκανε. Το έκανα εγώ. Άρα και η διακοπή χρηματοδότησης είναι ένα από αυτά τα εργαλεία, όπως και ο επίτροπος ή οτιδήποτε άλλο που έχετε στην εργαλειοθήκη της Τράπεζας Ελλάδος. Το τελευταίο μέτρο. Το τελευταίο είναι επίτροπος. Τελευταίο είναι επίτροπος, πρώτο τελευταίο είναι διακοπή χρηματοδότησης. Ρευστότητας, πώς το λέτε ακριβώς αυτό. Διακοπή, μάλλον απαγόρευση χορήγησης νέων δανείων. Είναι αυτό το οποίο κάνατε στην Τράπεζα Αττικής. Μερικές ημέρες. Ναι. Μάλιστα. Και υπάρχουν και πιο ελαφριές κυρώσεις. Πρόστιμα ή κάτι τέτοιο. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Και η Τράπεζα Ελλάδος, να το επιβεβαιώσουμε λιγάκι, είναι αυτή που εγκρίνει και τον κανονισμό πιστοδοτήσεων και την ανώτατη επιτροπή κάθε τράπεζας. Όχι. Της τράπεζας. Όχι. Δεν τα ελέγχετε. Όχι. Δεν σας στέλνουν εσάς τον κανονισμό πιστοδοτήσεων. Δεν εγκρίνουμε εμείς. Ως θεσμικό κείμενο. Δεν εγκρίνουμε, όχι. Στην Αττική σε ένα χρόνο νωρίτερα μπορούσατε να κάνετε το ίδιο. Στην Αττική ένα χρόνο νωρίτερο προσπάθησα. Στην Αττική είχαμε, όπως ξέρετε, κάναμε πόρισμα. Στείλαμε τα αποτελέσματα του πορίσματος, είδαμε ότι δεν υπήρχε η πρέπουσα ανταπόκριση. Είναι μια διαδικασία, δεν παίρνει πάντα το πιο σκληρό τελευταίο μέτρο. Δοκιμάσαμε δια της πειθούς και όταν είδαμε ότι δεν υπήρξε ανταπόκριση, προχωρήσαμε. Ωραία, ωραία. Η ανακοίνωση δηλαδή, κύριε Στουρνάρα, διακοπής της ρευστότητας ωφέλησε την Τράπεζα Αττικής. Λοιπόν, 50 εκατομμύρια σε μία μέρα έφυγαν. 50 εκατομμύρια σε μία μέρα έφυγαν. Κύριε Λάπα. Καταλαβαίνετε που βρίσκεται. Το πόρισμα, όταν ανακοινώνεται ότι διακόπτεται η ρευστότητα μια τράπεζα, τι θέλετε, υγιές, τραπεζικό σύστημα. Ελλάδα, η Τράπεζα Αττικής είχε πάρει ένα πάρα πολύ λάθος δρόμο. Έπρεπε να το σταματήσουμε. Κάντε το, γιατί το ανακοινώνεται δημοσίως. Αυτό είναι το θέμα. Δεν ανακοινώθηκε δημοσίως. Ποιος σας το είπε αυτό. Εδώ έχει βουλήξει όλο το ηλεκτρονικό τύπο και καθημερινή σε πρωτοσέλιδο ολόκληρο. Μα πώς, εφόσον πηγαίνει στην τράπεζα. Ξέρετε, μας είπε η κυρία Παγιανίδου εδώ. Συγγνώμη, λόγω αυτό έχει σημασία γιατί η κυρία Παγιανίδου πράγματι είπε ότι πριν συνεδριάσει το αρμόδιο όργανο για να συντάξει την ανακοίνωση έχει διαρρεύσει ήδη.
Από τις 5 το απόγευμα και στις 3-9 το βράδυ το αρμόδιο όργανο, κύριε Στουρνάρα. Από ποια κλιμάκια ανώτερα της Τράπεζας Ελλάδος διέρευσε αυτή η πληροφορία? Δεν το γνωρίζω, βρείτε το εσείς. Δεν κάνατε μία ΕΔΕ. Δεν είναι προτεραιότητα. Όχι, δεν είναι δουλειά δική μας, κύριε Στουρνάρα. Δεν κάνατε μία ΕΔΕ. Κύριε Λάπα. Συγγνώμη. Κύριε Λάπα. Κυρία Κοσοβολή. Κύριε Λάπα. Κύριε Λάπα. Λοιπόν, ο κύριος Λάπας ολοκλήρωσε. Αλλά επειδή αφορά την επιτροπή, να το διευκρινίσω εγώ με τον κύριο Στουρνάρα αυτό. Κύριε Στουρνάρα, εφόσον δεν το γνωρίζετε, να το κάνουμε αρμοδίως. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι η κυρία Παπαγιαννίδου στην κατάθεσή της εδώ σήμερα μας είπε, όχι σήμερα, συγγνώμη, την προηγούμενη εβδομάδα, μας είπε ότι πριν αποστείλει την διακοπή χρηματοδότησης απόφαση των νότερων οργάνων της Τράπεζας Ελλάδος στην Τράπεζα Αττικής, αυτή είχε ήδη διαρρεύσει στα μέσα ενημέρωσης και ο κύριος Πάσχας μας είπε ότι αν γνώριζε ποιος ευθυνόταν γι' αυτό, το οποίο προσέβαλε τη λειτουργία της τράπεζας, θα πήγαινε στον εισαγγελέα. Αυτά τα λέω ακριβώς γιατί έτσι υπόθηκαν. Σας ενημερώνω λοιπόν αρμοδίως ότι αυτά υπόθηκαν και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες, γιατί είναι δική σας αρμοδιότητα, όχι της Επιτροπής, εξετάσει τη διαρροή. Αυτό είναι δικό σας όμως. Επικροτώ και επαυξάνω αυτά που είπε. Άρα λοιπόν παρακαλώ για τις ενέργειές σας. Κύριε Στουρνάρα, παρακαλώ για τις ενέργειές σας λοιπόν. Το εννοώ αυτό που είπα. Αυτή τη στιγμή προτεραιότητα είναι η εξυγίανση της Τράπεζας Αττικής και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Για πρώτη φορά μετά από αρκετό χρόνο. Χάριν της έγκαιρης παρέμβασης της Τράπεζας Ελλάδος. Καλύτερα να μην φύγουν και τα 670 εκατομμύρια, κύριε. Θέλετε να μας πείτε ποιοι τα έβγαλαν? Αφού δεν ξέρετε, να μην το λέτε. Μα κύριε Στουρνάρα, είμαι δική της Τράπεζας Ελλάδος. Δημόσιοι φορείς τα φέρεσαν. Παρακαλώ πολύ. Τράπεζας Ελλάδος δεν το ρυθμίσει. Δημόσιοι φορείς, κύριε Λάπα. Ωραία, ωραία. Όχι ιδιώτες. Δεν ξέρω, κύριε Στουρνάρα. Ιδιώτες βάζανε λεφτά. Και δεν μας αφορά αυτό εμάς. Δημόσιοι φορείς απέσυραν χρήματα. Δεν μας αφορά αυτό εμάς. Και σας αφορά γιατί μιλάτε γι' αυτό. Αφορά την Τράπεζα της Ελλάδος. Κύριε Λάπα, έχετε ολοκληρώσει. Δηλαδή, κύριε Στουρνάρα, έχετε ολοκληρώσει. Τα 70 εκατομμύρια έφυγαν ανεξάρτητα από τη διαρροή της ανακοίνωσης ότι διακόπτει η ρευστότητα. Θέλετε να μας πείτε, το αίτιο δηλαδή, δεν είχε το αιτιατό της απόσυρσης της φυγικής καταθέσεων? Διαψεύδω το νούμερο αυτό. 50, 40, πόσο ήταν? 50 διάβασα εγώ. Δεν ξέρω πόσο είναι. Δεν μπορεί, δεν ξέρετε πόσο είναι. Η δημοσιότητα για την Τράπεζα Αττικής, κύριε Λάπα, δεν είναι εξ αυτού του λόγου. Είναι γιατί μία μέρα. Γιατί είχε πάρει. Η υπομένη της ανακοίνωσης. Σας παρακαλώ. Η ανακοίνωση έγινε Σάββατο. Οπότε δεν έγινε. Ναι. Μα τι μου λέτε? Παρακαλώ, κύριε. Κύριε Λάπα. Η πορεία της Τράπεζας Αττικής ήταν λάθος. Πήγαινε στα βράχια. Ανεξάρτητα από αυτό, κύριε Στουρνάρα, δεν σου λέω αυτό. Η Τράπεζα της Ελλάδος πήρε εποπτικά μέτρα. Έτσι έκρινε αυτά που σας είπα. Το fit and proper και το σταμάτημα. Επαναλαμβάνω. Και η τράπεζα τώρα είναι σε πορεία ανάκαμψης. Αυτό έχει. Κύριε Στουρνάρα, θα κάνω. Ωραία. Σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Μισό λεπτό, κύριε πρόεδρε, γιατί. Κύριε συνάδελφε, δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Όχι. Έχω μπροστά μου. Είναι η σειρά του κυρίου Σταμάτη. Βεβαίως. Τώρα είναι η σειρά του κυρίου Σταμάτη. Όχι, κυρία Καβαδία. Κυρία Καβαδία, όταν έρθει η ώρα θα ρωτήσετε. Θα κάνει έρευνα. Κυρία Καβαδία. Κυρία Καβαδία. Η κυρία Παπαγιάννη. Κυρία Καβαδία, παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ. Με mail στις 9 και 4 και είχε ήδη διαρρεύσει. Παρακαλώ πολύ, κυρία Καβαδία. Παρακαλώ πολύ, κυρία Καβαδία. Λοιπόν, εγώ το μόνο που θέλω να